Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε κουλουράκια με ελιές και γλυκάνισο. Βάζουμε μέσα 350 γραμμάρια ελιές ψιλοκομμένες, 4 γραμμάρια γλυκάνισο, 20 γραμμάρια baking powder, 340 γραμμάρια φρέσκο χυμό πορτοκάλι, 200 γραμμάρια ηλιέλαιο, 750 γραμμάρια αλεύρι και μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα. Βάζουμε το ηλιέλαιο μέσα στο μπολ μας. Και το πορτοκάλι. Και τη σόδα. Και το αλάτι. Και το baking powder. Και το γλυκάνισο. Τις ελιές. Και σιγά σιγά βάζουμε τα αλεύρι. Ανακατεύουμε με το χέρι. Βάζουμε τη ζύμη μας για μισή ώρα μέσα στο ψυγείο. Το βγάλαμε από το ψυγείο και πλάθουμε τώρα τα κουλουράκια μας. Τα κουλουράκια μας βγαίνουν 40 κομμάτια. Έχουμε πάρει το σκεύος της έμισε, 3,5 λίτρα, 24 σαντιμέτρ. Τα κουλουράκια μας μπορούμε να τα κάνουμε είτε πλεξίδα είτε στρογγυλά. Θα κάνουμε λίγα πλεξίδα, θα κάνουμε λίγα στρογγυλά. Ανοίγουμε το μάτι στο 5 και μετά θα το χαμηλώσουμε στο 2 ή 3. Βάζουμε από πάνω το ναυγένιο. Βάζουμε 30 λεπτά στο πρώτο πεδίο το ναυγένιο. Και είναι έτοιμα. Wow! Πω καταπληκτικά. Έχουν γίνει και από κάτω, υπέροχα είναι. Τα βγάζουμε και βάζουμε τα επόμενα. Και είναι υπέροχα τα κουλούρια μας. Καταπληκτικά. Με μπόλικες σελίτσες μέσα, τα ραγανά και συγχρόνως μαλακά, φτιάξαμε και τσάι, να τα συνοδεύσουμε και καλή μας όρεξη!
Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.